Χαίρετε φίλες και φίλοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Βιογραφίες, η εκπομπή που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που έχουν πετύχει ο καθένας στον τομέα του, αλλά αναδεικνύει και σπουδαία έργα και δράσεις. Σπουδαίο είναι το έργο που γίνεται και στην Γενική Κλινική Πατρών και στην Ορθοπαιδική Κλινική του Ολύμπιον. Για το λόγο αυτό, έχουμε έρθει εδώ για να αφιερώσουμε την εκπομπή μας σήμερα στην Ορθοπαιδική και να μιλήσουμε με έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Παναγιώτη Θεσσαλονικίδη, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του τμήματος. Καλησπέρα, κύριε Θεσσαλονικίδη. Καλησπέρα, κύριε Βαγκρισσαλή. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Χάρηκα που σας έχω μαζί μου. Και εμείς που έχουμε έρθει στο χώρο σας, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα για τους φίλους της εκπομπής και για να μάθουν και να γνωρίσουν και κάποια άλλα που ίσως δεν γνωρίζουν και επιστημονικά. Εσείς είστε εδώ από το ξεκίνημα ουσιαστικά της κλινικής, ναι, από το 2005. Από το 2004 στην αποκατάσταση, ναι, και από το 2005 πλέον επίσημα στην Ορθοπαιδική. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, μια ιδιαίτερα επιτυχημένη κλινική. Με ποιο όραμα ξεκινήσατε, με ποια φιλοσοφία και πώς πορευτήκατε και έχετε επιτύχει σε αυτό το βαθμό? Χαίρομαι να την προσφωνείτε επιτυχημένη κλινική, γιατί όντως αυτό είναι ένας από τους στόχους μας. Όταν μου είπατε όραμα, προφανώς και εμένα το μυαλό μου πήγε εκεί, άρα πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Το πού θέλουμε να φτάσουμε, ουσιαστικά με τη λογική που δουλεύουμε στην κλινική, θεωρώ ότι το έχουμε φτάσει. Προσφέρουμε μια πολύ υψηλής ποιότητας περίθαλψη, τουλάχιστον όσο αφορά το κομμάτι που γνωρίζω, την ορθοπαιδική, και εν γέννη από ό,τι ακούω από τον κόσμο, ο οποίος είναι ο τελικός μας κριτής, γιατί εμείς μπορεί να βλογάμε τα γένια μας, αλλά ο ασθενής και οι συγγενείς του, όταν περιθάλπτονται εδώ, έχουν μια άποψη. Αυτή την άποψη πάντα τη ζητάμε, πάντα τη θέλουμε, τουλάχιστον εγώ σε προσωπικό επίπεδο στους ασθενείς μου πάντα την παίρνω. Και έχω μια καλή καταγραφή στο μυαλό μου για το τι συμβαίνει, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε σωστή επιλογή συνεργατών, σωστές επιλογές στις τεχνικές, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό που η διοίκηση του Ολυμπίου μας έφερε, πρακτικά αυτά που ζητήσαμε, με τρόπο ούτως ώστε να εξυπηρετούμε κάθε ασθενή σε όλες του τις απαιτήσεις. Οπότε δεν είναι κάτι τυχαίο. Είχατε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο στόχο και από την άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και μηχανημάτων ή ό,τι άλλο χρειάζεστε για να γίνουν και οι εξετάσεις σας και από εκεί πέρα και σαν ομάδα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι λειτουργείτε και σαν ομάδα. Ότι μπορούμε και δουλεύουμε σαν ομάδα με κάποιους γιατρούς που είμαστε μόνοι μας στην κλινική και με πάρα πολλούς συνεργαζόμενους ορθοπαιδικούς, είτε της Πάτρας αλλά και έξω από την Πάτρα, από την γενικότερη περιφέρεια. Πόσους γιατρούς έχετε δηλαδή? Που να κάνουμε εφημερία στο Ολύμπιο, είμαστε 4 γιατροί, αλλά πέρα από τις εφημερίες είναι πάρα πολλοί γιατροί που κάνουν γιατρού εδώ με τακτικά οριζόμενα ραντεβού. Εκείνοι που καλύπτουμε σε 24 ώρες βάση το Ολύμπιο, είμαστε 5 γιατροί. Τι ανάγκες καλύπτει η Ορθοπαιδική Κλινική του Ολύμπιο? Τι ορθοπαιδικές ανάγκες? Από τις ορθοπαιδικές ανάγκες έχουμε να καλύψουμε από τη μία τα χρόνια περιστατικά, τα οποία μπαίνουν σε ραντεβού, ανάλογα με τις προτιμήσεις των ασθενών, όταν ζητούν κάποιον από εμάς, ή ανάλογα με την εφημερία, όταν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτημα για κάποιο συνάδελφο. Από την άλλη, καλύπτουμε κάθε πήγον περιστατικό, όλο το 24ωρο, πλαισιωμένοι και από τους γενικούς γιατρούς που διαθέτει η κλινική και οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πότε και χρειάζεται και πότε όχι ένας ορθοπαιδικός, και έτσι μπορούμε να καλύψουμε όλη την γκάμα και να επέμβουμε όταν χρειάζεται άμεσα και στον ασθενή. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις τεχνικές. Έχουμε νέες τεχνικές? Νέες τεχνικές. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Κάποια μας κάνουν να μην διούμε, κάποια άλλα, τα οποία θεωρούμε αξιόλογα και ότι όντως προσφέρουν στον ασθενή, τα επιζητούμε. Όλοι οι γιατροί, όλο το team, ενημερωνόμαστε για αυτά. Όταν χρειάζεται, πηγαίνουμε και στο εξωτερικό για να δούμε τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Γιατί το σύγχρονο δεν είναι πάντα και το καλύτερο. Πολλές φορές το σύγχρονο είναι διάφορες τεχνικές που προκύπτουν από, σε εισαγωγικά, promotion από διάφορες εταιρείες, πλήση εγκεφάλου στον κόσμο. Παράδειγμα, ας πούμε, ρομποτική στην ορθοπαιδική. Ακούγεται πάρα πολύ συχνά. Ναι, ακούγεται πάρα πολύ συχνά. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι, εντυπωσιάζεται, το ψάχνει, το ζητάει. Εγώ θα πω μια κουβέντα.
Επειδή και εμάς μας εντυπωσίασε και θεωρούσαμε ότι προσφέρει τα μέγιστα, η πρώτη κλινική ιδιωτική στην Ελλάδα που έφερε τη ρομποτική ήταν το, γιατί στο κρατικό, στο Ρίον υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει πλέον, ήταν η ρομποτική για τον γόνατο, για την ολική αρθροπλαστική του γόνατος, την οποία τη φέραμε, τη χρησιμοποιήσαμε για 2 χρόνια. Ήταν η εποχή του 2007-2010, αν θυμάμαι καλά. Και στη συνέχεια είπαμε στην εταιρεία, την παρακαλέσαμε να πάρει πίσω το μηχάνημα, γιατί στην ουσία δεν προσέφερε κάτι παραπάνω. Μπορεί να προσφέρει σε γόνατα τα οποία έχουν υποστεί παλιούς τραυματισμούς, που είναι ελάχιστα να τα βρει κανένας, και έχουν δημιουργήσει κάποια αρθρίτιδα και θέλουμε να υπολογίσουμε κάποιες γωνίες. Στα γόνατα τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητα, μέσω στα αρθρίτιδα, τι κάνει αυτό το ρομπότ? Μετράει κάποιες γωνίες που τις μετράμε κι εμείς τόσα χρόνια μόνοι μας, και επιπλέον επιβαρύνει τον άρρωστο με κάποια ευρώ που θεωρούμε κουτό να δαπανίσει ασθενής από την ώρα που δεν προσφέρει κάποια καλύτερη ποιότητα. Αντίθετα, με τις επεμβάσεις, τις νέες τεχνικές, με τις μικρές τομές, τις οποίες εφαρμόζουμε κι εμείς, ναι, εκεί υπάρχει βελτίωση στον άρρωστο, χωρίς να τον φορτώνουμε ούτε σε χειρουργικό χρόνο, ούτε κυρίως σε έξοδα. Υπάρχει περισσότερος χειρουργικός χρόνος, δηλαδή, με τη ρομποτική? Με τη ρομποτική, ναι, υπάρχει, γιατί πρέπει να μπουν κάποια περιφερικά επάνω στο πόδι, τα οποία δορυφόρους τα λέμε, τα οποία παίρνουν το σήμα, το μεταδίδουν με Bluetooth και μας υπολογίζει τις γωνίες. Απλά ο ασθενής περπατάει πιο γρήγορα, αυτό? Όχι. Mm. Το αν θα περπατήσει πιο γρήγορα ή πιο αργά είναι θέμα την προσπέλαση που θα κάνει ο γιατρός. Ναι. Δεν είναι το μηχάνημα που θα το βοηθήσει. Εμάς όλοι οι ασθενείς χειρουργούνται για λόγους το ότι να μην κουραστεί ο ασθενής. Δεν τους περπατάμε την ίδια μέρα, τους περπατάμε την άλλη μέρα το πρωί. Και αυτό γίνεται με όλους τους ασθενείς. Δεν είναι κάτι το περίεργο. Δηλαδή, αυτά που έχω δει και εγώ στα κανάλια. Εντάξει, είναι ένα καλό promotion για τους γιατρούς που θέλουν να κάνουν κάποιο promotion σε ένα κομμάτι το οποίο ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά η πράξη ενδιαφέρει. Οπότε, όταν κάποιος ασθενής έχει ανάγκη από ένα χειρουργείο ή νομίζει ότι έχει ανάγκη από ένα χειρουργείο, θα πρέπει να απευθύνεται στον γιατρό που εμπιστεύεται. Ναι. Να παίρνει τη σωστή γνώμη. Ναι, βλέπετε, και να εμπιστευόμαστε και τους δικούς μας. Σε όλη την Ευρώπη είναι πιο πολύ το promotion που κάνει τον άρρωστο να ψάξει στον γιατρό. Ενώ η πάθηση του είναι γνωστή, τον κάνει να μην εμπιστεύεται, να ψάχνει πολλά. Δεν είναι κακό, αλλά ο άλλος τους μπερδεύεται. Μπερδεύεσαι στο τέλος. Πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, εξοδεύει και περισσότερα χρήματα. Που νομίζω ασφαλώς ότι στις μέρες μας δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό. Επίσης, ήθελα να σταθούμε λίγο και στην διαδερμική τεχνική άκρουποδός, όπως είναι τα κόσια από φαρακόσια και άλλα. Θα μας τα εξηγήσετε λίγο καλύτερα εσείς. Γιατί έχουμε ακούσει κάποια πράγματα. Είστε ο μοναδικός που κάνετε αυτή τη τεχνική. Οπότε ήθελα λίγο καλύτερα να την αναλύσουμε και τι ακριβώς είναι και ποιοι μπορούν να κάνουν αυτή τη τεχνική, ποιους αφορά. Κάθε ασθενής, και μιλάμε για περίπου το 60-70% του γυναικείου πληθυσμού παγκόσμια. Mm. Στην Ευρώπη πιο πολύ, στους βόρειους λαούς λίγο λιγότερο. Να το πω σε εισαγωγικά, μια επιστήμη είναι μια τεχνική η οποία εμένα με συνεπήρε, με εξέπληξε όταν πήγα να τη δω. Και με αρνητικές διαθέσεις, δηλαδή τι είναι αυτή η σε εισαγωγικά απάτη που διαφημίζεται σαν λέιζερ. Λέιζερ όντως δεν υπάρχει και αυτή ήταν μια διαφημιστική, να μην την πω απάτη, διαφημιστικό τρίκ, ας το πούμε έτσι κομψά. Δεν υπάρχει λέιζερ. Διαδερμική λέγεται. Διαδερμική κάνουν κι άλλοι στην Ελλάδα. Η τελευταία της εξέλιξη που είναι της PBS, αυτή του Άντρια Μπιάνκη στην Ιταλία, είναι αυτή την οποία πήγα και σε εισαγωγικά σπούδασα για 2 χρόνια και για άλλα 2,5 χρόνια την δούλευα μαζί του στην Ιταλία. Είναι μια τεχνική που άφησε έκπληκτο αρκετό κόσμο, γιατί έχει γρήγορο αποτέλεσμα, χειρουργούνται και φεύγουν αμέσως, πατάνε το πόδι τους τελείως, δεν φοράνε μπότες, πατερίτσες κλπ. Οι πόνοι αντιμετωπίζονται με ντεπών και γίνεται με τοπική αναισθησία. Έρχονται οι γυναίκες το πρωί, κάνουν την ακτινογραφία και στη συνέχεια πάνε στο χειρουργείο. Τους χειρουργώ, φοράμε το παπουτσάκι αυτό που είναι σαν παντόφλα με σκράτς, αν τη φανταστείτε, με σκληροπάτο, και πάνε περπατώντας. Δεν μπορούν να οδηγήσουν για 20 μέρες, αλλά αυτό είναι το μίνιμουμ, γιατί είναι ευχαριστημένες που δεν έχουν αυτούς τους αβάσταχτους πόνους της παλιάς τεχνικής. Όπως βλέπετε, προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε. Σε αυτή την προσπάθεια έπεσα εγώ σε αυτή την περίπτωση, την οποία την προχώρησα. Και όπως βλέπω ότι ενημερώνεστε, προχωράτε και στις εξελίξεις και αν κάτι πρέπει να γίνει το κάνετε και αν κάτι δεν πρέπει να γίνεται δεν το υιοθετείτε. Εννοείται, μα... Πόλεις, ναι, ναι, ναι. Και εμείς προσπαθούμε από αυτές τις τεχνικές να πάρουμε αυτό που έχει ανάγκη και ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί άλλο η διαφήμιση και το promotion και άλλο η ανάγκη του κόσμου. Έχετε τύχει να πείτε σε κάποιον ασθενή ότι δεν πρέπει να κάνει ένα χειρουργείο, ενώ ο ίδιος νομίζει ότι θα έπρεπε να είναι το καλύτερο για αυτόν?
καθημερινά. Ειδικά με το πόδι έρχονται πάρα πολύ. Έχω αυτό το κότσι, πρέπει να το βγάλω. Τα κριτήρια για να γίνει μια επέμβαση σε ένα πόδι είναι διαφορετικά από το να θέλει για λόγους κοσμητικούς. Σε λόγους κοσμητικούς, ναι, έχουμε κάνει. Έχω κάνει σε κοπέλες ακόμα και 20 χρονών, όταν είναι στο χώρο του modeling, σε ένα χώρο που η δουλειά επιβάλλει συγκεκριμένο παπούτσι και πάει λέγοντας δεν είναι για όλους, ναι. Κύριε Σαλονικίδη, είστε πατρινός. Έχετε κάνει σπουδές όμως και στο εξωτερικό και μετεκπαιδεύσεις σε διάφορες χώρες ανάλογα που χρειαζόταν. Όντως. Δεν μείνατε βέβαια σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Μείνατε Ελλάδα και Πάτρα. Ναι. Τελικά. Αφού έμεινα σαν φοιτητής, αλλά και αργότερα που δούλευα μέχρι πρόσφατα στην Ιταλία, απλά ήταν πήγαινε έλα. Δεν ήταν μόνιμη κατάσταση. Είχατε κάποιους λόγους συγκεκριμένους που δεν μείνατε στο εξωτερικό, γιατί πολλοί συναδελφοί σας ζουν, ναι, αποφασίζουν για οικονομικούς λόγους, φαντάζομαι. Μπα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ποιες είναι οι συνθήκες της οικογένειας. Επειδή είμαι άνθρωπος με την οικογένεια, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν ξέρεις ποιο το όνομα, όπως λένε εύκολα, θα μου πεις, μα η Πάτρα είναι το καλύτερο. Όχι, είναι μια όμορφη πόλη όπως όλη την Ελλάδα, με τα καλά της, με τα άσχημά της. Προτίμησα την Πάτρα γιατί απλά έτυχε. Άλλοι πήγανε για κάτι και έμειναν. Ναι. Δεν θα σου κρύψω ότι στην Ιταλία, μέχρι πέρυσι που ήμουν, έγινε ολόκληρη συζήτηση, όχι μη φεύγεις, καλύτερα να εγκαταλείψεις από την Ελλάδα και να έρθεις μόνιμα σε εμάς. Αλλά ευτυχώς για εμάς δεν το κάνατε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να αλλάξει σε κάποια ηλικία, μάλιστα που είμαι εγώ. Νεότερος ίσως στα 30 μου και τα ίσως πιο εύκολα. Ναι. Μετά ναι. Είναι πιο δύσκολο, ειδικά όταν έχει και οικογένεια. Ακριβώς. Να φύγει και να αλλάξει χώρα. Πώς επιλέξατε και την ιατρική, σαν επάγγελμα, δεν ξέρω αν από μικρός θέλατε να γίνετε γιατρός, είχατε άλλες επιλογές, ήταν το όνειρό σας? Αυτά συνήθως δεν τα αποφασίζουμε όταν είμαστε παιδιά εμείς, όπως γίνεται σήμερα κατά κύριο λόγο της οικογένειας. Λίγο πολύ από τις τάσεις που έχει ένα παιδί από μικρό, αποφασίζουν άλλοι. Εμένα άλλοι μου λέγανε τότε, μιλάμε τώρα τόσο φίλους γνωστούς, να πας για πολυτεχνείο, άλλοι μου λέγανε για ιατρική. Τελευταία χρονιά επέλεξα την ιατρική και κατέληξα εκεί. Απλά δεν υπήρχε κάποιο μοτίβο. Πάντα μικρός θαυμάζεις τον επιστήμονα, ό,τι επιστήμονας και να είναι. Πολλοί μου λέγανε δικηγόρος, επειδή είχα τον αδελφό της μητέρας μου δικηγόρο με καλή φήμη κλπ. Δεν μου άρεσε η δικηγορία. Ενδεχομένως να σας στέργιαζε βέβαια. Πιθανόν. Πιθανόν. Εκ των υστέρων κρίνοντας μπορεί να ήταν καλύτερα. Να αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν θα το μάθετε ποτέ. Βέβαια είναι ένας κλάδος και η ειδικότητά σας είναι και λίγο δύσκολη. Απαιτεί και πολλές γνώσεις και υπομονή προς τον ασθενή και ο ασθενής να δείχνει μια κατανόηση. Όλα αυτά πώς τα καταφέρνετε? Θέλει και λίγο ψυχολογία, θέλει και λίγο να καταλάβει. Σωστά βάζετε το ερώτημα, κυρία Μαγνησαλή. Όντως θέλει, κατά τη γνώμη πολλών, υπομονή και επιμονή επάνω στα περιστατικά και κυρίως η επαφή με τον άρρωστο. Εγώ κρατάω αυτό το τελευταίο. Αν στον άρρωστο από την αρχή έχει εξηγήσει τι έχει και τι πρέπει να κάνει, είτε το χειρουργήσει είτε πάει συντηρητικά, και τον πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες σου, τότε και ο άρρωστος στο 90% των περιπτώσεων θα πάει καλά, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Και επειδή εγώ προσωπικά κατανοώ τον ασθενή, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, φαντάζομαι από ό,τι μου λέει ο κόσμος όχι, εγώ το κινητό μου δεν το έχω στην τσέπη μου για δικές μου ανάγκες, ούτε έχω δύο κινητά. Έχω ένα κινητό και το οποίο δεν κλείνει ποτέ. Γιατί αυτός που θα με πάρει δεν θα πάρει να μου πει ούτε πέρσι που χτύπησα π.χ. και με είχατε δει και είχα εκείνο, φέτος κάπου πόνεσα. Αυτό ξέρει ότι δεν μπορεί κάποιος να το θυμάται. Αλλά ο ασθενής που έχει χειρουργηθεί ή που είναι κάτω από θεραπεία σε κάποιο πρόβλημα οξύ, είναι και χαρά μου να τον ακούσω να μην ενημερώνει. Γιατί είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς, γιατί πάντα το σηκώνω. Και αν ακόμα είμαι στο χειρουργείο που δεν μπορώ φυσικά να σηκώσω τηλέφωνο, πρώτη μου κίνηση στο αυγό είναι να δω τα μηνύματα που έχουν έρθει για να καλέσω πίσω να μιλήσω. Καθημερινά είναι τα ιατρία που γίνονται και στο Λίμπιον. Καθημερινά, ναι, έτσι. Βεβαίως. Οπότε μπορεί κάποιος να έρθει και για να ρωτήσει κάτι και για να προγραμματίσει, ναι, κάτι. Καλό είναι να έχει πάρει ένα τηλέφωνο, να μην βρεθεί στην περίπτωση που είμαστε χειρουργείο και δεν υπάρχει κάποιο να μην εξυπηρετήσει, ναι, άμεσα, γιατί εδώ κοιτάζουμε να μην υπάρχουν ασθενείς να περιμένουν. Πολύ θέλουμε σημαντικό. Η περίθαλψη στην ιδιωτική υγεία να πάρει ο ασθενής αυτό το οποίο επιζητεί, δηλαδή την καλή θεραπεία, αλλά χωρίς ταλαιπωρία. Γι' αυτό, και σε ένα ωραίο περιβάλλον, όπως έτσι, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε, εμείς στην ορθοπαιδική, μια και το κρατάω, έχουμε ένα VAS-score, λέγεται, πόσο ευχαριστημένος είναι ο ασθενής. Όσο χαμηλότερο είναι το VAS-score, τόσο πιο πολλά χαμόγελα.
Από ό,τι έχω μετρήσει τα δικά μου περιστατικά και αναφέρομαι στο πόδι που τα καταμετράμε, γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μελέτη μαζί με τον Όδωνα στην Ιταλία, είμαστε στο 0,3. Δηλαδή σχεδόν φεύγουν όλοι χαμογελαστοί. Αυτό... Το χειρότερο το 5. Οπότε κάνετε μικρά θαύματα και να συνεχίσετε να κάνετε. Θέλουμε να το ελπίζουμε. Και να πάνε πάρα πολύ καλά και να πηγαίνουν όλοι οι ασθενείς σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαγνησαλή. Να είστε καλά.